Κυρίου δεηθόμεν, υπέν του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωραν, εν εις κατά το θείον αυτού φωτισμόν πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν, υπέν του γενέστε ημίν των Θεών και τα βλαβέρα είδατε. Επίλυσε ο άλλο θεραπεύση και τα Ιορδάνη ρήθα γιάωσα στη εχράνου επιφανία. Αυτό και είναι δέσπο τα Αγία στον το ύπο του. Την ενεργία και επιβιτήση του Αγίου σου πνεύματο και πίσω αυτό γενέστε πάση τη αριωμένη και τη μεταλαμβάνουσα εξ αυτού. Ευλογία πηγαίνει ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβουλή ορατήστε και ωρά του ελεξιτήριο. Στην ενδόξη προφή του προδρόμου και του Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανθύνων αποστόλων, τρίτων δόξων και καλλίκων μαρτύρων των Ασίων και των Φόρων των Ρημών, την Αγία Πατρόσιμο Πέτου, Αρχιεπισκόπου Άργου Σταυματουργού, των Αγίων Δόξων Νεομαρτύρων, Ναυστεσί του Ναυπλιαίου και Αγγελίου του Αργίου, των Ανξίων και Θεοφόρων Πατέρα Νημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού, και Λεοντίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Δόξου Μάρτυρο Λεωνού την Επιδάβολη τη Συνοδεία αυτού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακίμ και Άνη, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων, Κυπριανού και Ιουστίνη, όν και τη μνήμη επιτελούμενη και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει εμά ω αγαθό φιλάνθρωπο και λίγο όπω θα το μάθατε που συνέβη στο Άργος, με την κηδεία ενός μικρού παιδιού 11 μόλις χρονών, το οποίο ήταν ένας θάνατος, όχι φυσιολογικός, αλλά ένας θάνατος μίσους και κακίας και κυριολεκτικά εξουθενωμένος ήρθα ανάμεσά σας, αλλά αναλογιζόμενος πόσο μεγάλη ευθύνη έχω εγώ ως επίσκοπος, ιερείς και όλοι όσοι θέλουμε να είμαστε μέλη Χριστού. Είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για αυτό το θάνατο. Γιατί αμελούμε και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει και αυτά που θέλει ο Θεός. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ο λαός μας είναι δυστυχώς ακατήχητος, μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία και εμείς περί άλλα τη βάζουμε. Από την άλλη πλευρά, ερχόμενος εδώ ένιωσα μια χαρά που είδα τόσους συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται στο έργο του Κυρίου και προσπαθούν με αυτό το μέσο, το ραδιοφωνικό σταθμό, να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης αλλά και της Ανάστασης σε όλους τους ανθρώπους. Έχετε λοιπόν κι εσείς μεγάλη ευθύνη για το τι λέμε, πόσα λέμε, πόσο ετοιμαζόμαστε, πόση επιμέλεια δείχνουμε στα έργα του Θεού. Ενώ στα άλλα δείχνουμε τόση επιμέλεια, πολλές φορές στα έργα του Θεού δείχνουμε ελάχιστη επιμέλεια. Θέλω λοιπόν με αυτές τις σκέψεις, όχι να σας μαυρίσω την καρδιά, αλλά πιο πολύ να αναλογιστούμε την ευθύνη μας απέναντι στο Θεό, απέναντι στα παιδιά Του, στα αδέρφια μας και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ώστε ο σταθμός αυτός είναι, αλλά να γίνει ακόμα ένας μεγάλος άμβωνας όπου οι άνθρωποι θα ακούνε το Λόγο του Θεού και θα χαράσουν μια άλλη πορεία για τη ζωή τους. Σας εύχομαι λοιπόν καλή και ευλογημένη χρονιά, ο Θεός μαζί σας και πάντα να εμπνεόμαστε από την αγάπη του Θεού. Ευχές της εκκλησίας μας και τις ευλογίες του Συνταγματάτου, ξεκινάμε μια καινούργια πνευματική χρονιά και πράγματι αυτά που είπε ο Συνταγματάτος είναι τόσο σημαντικά, διότι όταν ο Λόγος του Θεού μεταφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων μέσα από τις εκπομπές, μέσα από αυτά τα τεχνικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε, τότε πράγματι δεν θα μένει χώρος για κάτι άλλο κακό. Και μάλιστα είναι γεγονός ότι όσοι έρχονται εδώ είναι άνθρωποι που καταθέτουν την ψυχή τους και μάλιστα μερικοί έρχονται από μακριά και δεν φίδονται ούτε εξόδων αλλά ούτε και κόπου, ώστε με το δικό τους τρόπο να καταθέσουν αυτά που η προαίρεσή τους και ο Θεός τους βάζει στην καρδιά τους. Είναι γεγονός ότι πράγματι σήμερα που είναι μια εποχή που οι ειδήσεις τρέχουν με φοβερή ταχύτητα και ο Λόγος του Θεού μπορεί να φτάνει μέσω των ερετζιανών να φτάνει στις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτό είναι γεγονός σεβασμιότατο. Χθες και προχθές είχαμε προβλήματα στην εκπομπή μας, γιατί είχε βγει εκτός λειτουργίας ο πομπός και εκπέμπαμε με ένα εφεδρικό σύστημα και πάρα πολλοί άνθρωποι ρωτούσαν τι έχει συμβεί, που σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι ακούν και έχουν ανάγκη αυτό το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού εκπέμπεται
όχι μόνο από καθαρά θεολογικές εκπομπές, αλλά από όλες τις εκπομπές, όταν είναι αρωματισμένες και χρωματισμένες με το φως της Ελλάδος και του Χριστού. Άλλωστε αυτό λέμε κι εμείς, ότι η φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού είναι μια διαφορετική φωνή και πρέπει να την κρατήσουμε έτσι. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες πολλές φορές, και ιδιαίτερα και οικονομικές. Όμως ο Θεός τα οικονομεί κατά τέτοιο τρόπο και ο σταθμός χορεύεται, γιατί έχει ακριβώς αυτή την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας μας και του σεβασμιωτά του, ώστε να επιτελεί αυτό το έργο. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους συνεργάτες μας καλή χρονιά, καλή δύναμη, και ο Θεός να τους δίνει και υγεία πνευματική και σωματική, ώστε να επιτελούν το έργο τους κατά τον καλύτερο τρόπο. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους. Και μάλιστα ήθελα να πω ότι μερικές φορές και τώρα και φέτο οι συνεργάτες μας εναλλάσσονται. Και καμιά φορά βλέπουμε ότι πολλοί για τους διαφόρους λόγους τελειώνουν και φεύγουν, και καταλαμβανόμαστε από λίγο έτσι αγωνία, τι θα κάνουμε, πώς θα συμπληρώσουμε. Ο Θεός θα οικονομεί έτσι όμως, που φέτο φύγανε και ήρθαν περισσότεροι από αυτούς που φύγανε. Οπότε το έργο συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας και την συμπαραστασή σας.